δίκτυο μονοπατιών στην αρχαία Ολυμπία. Να μάθουμε περισσότερα για το σχεδιασμό, να μάθουμε περισσότερα για την νοοτροπία και να συγκρίνουμε λίγο το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την εξέλιξη και αναβάθμιση των υποδομών στο μέτωπο των μονοπατιών σε επίπεδο Κρήτης με το πώς αντιλαμβάνεται η αρχαία Ολυμπία. Πάμε στον Δήμαρχο, σωστά, Εύη. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας. Δήμαρχε, πώς είστε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Από την αρχαία Ολυμπία. Σας ευχαριστούμε θερμά, χαιρετισμούς. Θέλουμε λίγο να εστιάσουμε σε αυτό το μεγάλο δίκτυο ορεινών μονοπατιών από τη μία, να αναφερθούμε λίγο στο σχεδιασμό και από την άλλη, να αναφερθούμε λίγο και στα ωφέλη τα οποία προκύπτουν για την τοπική οικονομία, κακά τα ψέματα, και για την ίδια την κοινωνία. Βεβαίως. Να πω καταρχήν ότι είναι γνωστό όλους σας και στους τηλεθεατές σας, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, πόσο σημαντικός τόπος είναι η αρχαία Ολυμπία. Και ιστορικά και βεβαίως αρχαιολογικά, βέβαια, και με ένα αποτύπωμα ενός ισχυρού brand name στο σύγχρονο κόσμο, κυρίως μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι ήταν γνωστό από την αρχαιότητα, αλλά και σήμερα, ότι η Ολυμπία έχει ένα φυσικό τοπίο ιδιαίτερου καλούς. Είναι η κοιλάδα του Αλφιού, είναι το Δριοδάσος της Φολόης, είναι ένα πανέμορφο περιβάλλον, παρότι πριν από 2 χρόνια, όπως θα είχατε δει και εσείς, όπως και πολλά άλλα όμορφα μέρη στην Ελλάδα, είχαμε μια φυσική καταστροφή, μια μεγάλη πυρκαγιά, αλλά έχουμε ζωντανές τις αιστείες αυτής της φυσικής ομορφιάς που περιβάλλουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Έτσι αποφασίσαμε ότι θέλουμε να συνδέσουμε τον αρχαιολογικό χώρο και την περιοχή του αρχαιολογικού χώρου με μια σειρά μονοπατιών περίπου 130 χιλιόμετρων, με τα ποτάμια, με τις κοιλάδες, με τα αντριοδάση μας και με τα δάση βεβαίως της Πεύκης, με τους περίπου 20 καταράκτες σε μια ιδιαίτερη περιοχή, την Εμούτα, που τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει σημαντική εξέλιξη και έχουν κάθε χρόνο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, για να δώσουμε μια καινούρια εμπειρία σε έναν σύγχρονο διηγητικό επισκεπτή, ο οποίος αναζητά διάφορες εμπειρίες πέρα του αρχαιολογικού κομματιού, πέρα της ιστορίας, πέρα τελικά του αξιακού περιεχομένου και του πνευματικού περιεχομένου της αρχαίας Ολυμπίας, και να τον οδηγήσουμε στα χωριά μας, στο περιβάλλον μας, στα δάση μας, στα ποτάμια μας, στους καταράκτες, στη ευρύτερη περιοχή, και ταυτόχρονα το συνδέσουμε και με την γαστρονομία την τοπική, σωστά, που σωστά έχει και αυτή τα δικά της χαρακτηριστικά. Αναφερθήκατε σε έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό και με φόντο μια χρηματοδότηση, η οποία βέβαια έχει εξασφαλιστεί. Αναφορικά τώρα με το χρόνο που σας πήρε για να εκπονηθεί αυτός ο σχεδιασμός. Δεν μας πήρε τόσο πολύ ο χρόνος του σχεδιασμού, όσο μας πήρε ο χρόνος δυστυχώς της ένταξης και της γραφειοκρατίας που τρέχει γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα έργο ενταγμένο σε μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, που είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικό των περιφερειακών προγραμμάτων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος. Ενταγμένο λοιπόν εκεί και με πρόταση εκεί, κάναμε μια μελέτη με δασολόγους, με μηχανικούς, την ολοκληρώσαμε περίπου το 2017-2018 και την υποβάλαμε προς ένταξη στο προηγούμενο πρόγραμμα 14-20, το ΕΣΠΑ δηλαδή, εκείνης περίοδου. Δυστυχώς με το δασαρχείο, με τις διευθύνσεις δασών, με τις αναθεωρήσεις που υποχρεωθήκαμε να κάνουμε, κυρίως μετά την πυρκαγιά, γιατί έπρεπε στο αναταστατέο κομμάτι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεταφέρουμε πόρους και σχεδιασμό σε σωστά άλλα κομμάτια. Φτάσαμε σήμερα, δυστυχώς 4 χρόνια μετά, 5. Το χρονοδιάγραμμα τι προβλέπει από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα μένει να δημοπρατηθεί το έργο και να εκτελεστεί. Θα τρέξουμε πάρα πολύ μέχρι 31-12 που λήγουν τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, το προηγούμενο δηλαδή πρόγραμμα το 14-20, όπως έχει πάρει παράταση λόγω των συνθήκων της πανδημίας, ούτως ώστε να είναι έτοιμο και λειτουργικό. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Πραγματικά θέλει πολύ κόπο και πολύ ένταση στη δουλειά μας. Γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα εκεί της περιοχής σας, της αρχαίας Ολυμπίας. Ωστόσο, γνωρίζουμε και τα πλεονεκτήματα, τα βασικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Και θέλω λίγο, επειδή έχουμε ασχοληθεί, με το να ψάξουμε και να διερευνήσουμε τις προοπτικές στο κομμάτι του θεματικού τουρισμού που ασχολείται με περιπατητικούς
με περιπατητικές διαδρομές και πεζοπορίες. Τι είναι αυτό το οποίο θα λέγατε στους συναδέλφους σας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, που θα πρέπει να στοχεύσουν? Πρέπει να στοχεύσουμε στην προσθήκη εμπειριών που προτείνουμε στον επισκέπτη. Υπάρχουν επισκέπτες ιδιαίτερης ευαισθησίας σε αυτό που λέμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Υπάρχουν ορειβατικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Η Ολυμπία εξαιτίας και του brand name της μπορεί να απευθυνθεί και στο εξωτερικό, που ταυτόχρονα αναζητούν να συνδυάσουν πολλά πράγματα σε μια επισκεπτική τους έναν τόπο. Η Κρήτη νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα έτσι, σε αυτό, από τη φύση αλλά και από την ιστορία είναι πρικισμένη. Μπορεί να προσφέρει εναλλακτικά πολλά πράγματα, όχι μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά και ορεινό τουρισμό. Έχει μια εξαιρετική γαστρονομία. Όλες αυτές οι εμπειρίες και κυρίως, να πω και κάτι άλλο, η δυνατότητα των μονοπατιών και της δυνατότητας της περιπατητικής που δίνουμε σε έναν επισκέπτη, τον φέρουμε πάρα πολύ κοντά και στους οικισμούς μας, στους ορεινούς μας οικισμούς, που ξέρουμε τελικά και τι ποιότητα πολιτισμού τοπικού έχουν, και κυρίως τι εξαιρετικά προϊόντα διαθέτουν. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί δίνουν ένα μείγμα μιας πρότασης που μπορεί να γίνει στο μέλλον ακόμα πιο ελκυστική, αν την προβάλλουμε βεβαίως και όσο πρέπει, γιατί η προβολή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Και εγώ για τη φιλοξενία σε ένα κανάλι που το παρακολουθούμε όσο μπορούμε, ακόμα και μέσα από άλλες εφαρμογές. Να είστε καλά. Γιατί έχετε και εξαιρετικές εκπομπές, οφείλω να πω. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, Δήμαρχε, χαιρετισμούς. Να είστε καλά, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.